Πολύ καλημέρα σας και πάλι. Ονομάζομαι Ιωάννης Ζελώτας, είμαι χημικός, μηχανικός, καυσίμων υλών και θερμικής διαχείρισης απορριμμάτων του Πολυτεχνείου του Άχεν. Είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα σε σχέση με την εξοικονόμηση, τα αιωλικά και τα υδροηλεκτρικά στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Σχολείου Επιχειρηματικότητας. Θέλω να βλέπω τον εαυτό μου ως ενεργειακό μηχανικό. Πρώτον, γιατί έχω το γνωστικό αντικείμενο όλων των συμβατικών πηγών ενέργειας και σχεδόν όλων των βασικών ανανοσίμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο όμως ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως δραστηριοποίηση, ως στέλεχος μεγάλων εταιριών, αργότερα ως διευθύνων σύμβουλος φυγατρικών τους, ως επιχειρηματίας και μέτοχος αυτών. Πάμε να δούμε στα γρήγορα τι σημαίνει εξοικονόμηση και πού μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί. Μονώσεις. Τρομερός τομέας δραστηριοποίησης και φοβερός κλάδος και για τη χώρα μας. Μέχρι το 2012, στην πραγματικότητα, ουδής είχε ασχοληθεί. Ουδής είχε ασχοληθεί στην πραγματικότητα να γράψει και να επιβάλλει τις κατάλληλες μονώσεις. Είχαμε φτάσει στατιστικώς ο κάτοικος, η κατακεφαλήν μάλλον κατανάλωση, ανακάτοικο των Αθηνών σε πετρέλαιο θέρμανσης, να προσομοιάζει την κατακεφαλήν κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης του κατοίκου του Όσλο. Και αυτό λόγω ελλείψεως μονώσεων. Η έλλειψη μονώσεων, είτε στα υαλοπετάσματα, είτε στα δάπεδα, είτε στα ταβάνια, είτε στους τοίχους, είτε παντού, δημιουργούσε φτηνές κατοικίες και την γενικότερη νοοτροπία ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να φτιάχνουμε κτίρια γυάλινα κλουβιά, που είναι θερμοκήπια το καλοκαίρι. Κρύο το χειμώνα, ζέστη το καλοκαίρι, δεν πειράζει, ας καίνε τα κλιματιστικά. Λάμπες LED. Είναι βέβαιο ότι όλος ο φωτισμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αντικατασταθεί με λάμπες LED. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο Industrial Obsolescence. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα στους λαμπτήρες. Το καρτέλ παραγωγής λαμπτήρων, πολύ παλιά, όταν φτιάχνανε λαμπτήρες, αποφάσισε κάποια στιγμή, κρυφά, να χαμηλώσει τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων. Και από εκεί που ξεκίνησαν με πολλές χιλιάδες ώρες λειτουργίας, καταφέρανε, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια, να φτάσουν οι λαμπτήρες τους σε παγκόσμιο επίπεδο να λειτουργούν maximum 1.000 ώρες. Τόσο ήταν η εγγύηση. Σήμερα υπάρχει ένας λαμπτήρας σε ένα πυροσβεστικό σταθμό στις ΗΠΑ, ο οποίος ζει 107 χρόνια. Δεν καίγεται. Η φιλοσοφία λοιπόν με τις λάμπες LED είναι ότι έχει αλλάξει πλέον. Ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στις 20.000 ώρες, 30.000 ώρες, 50.000 ώρες λειτουργίας με έναν λαμπτήρα, ο οποίος καίει δε πολύ, πολύ λιγότερη ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αισθητήρες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο οι αισθητήρες που αντιλαμβάνονται αν κάποιος είναι μέσα στο χώρο για να σβήσουν τα φώτα. Μπορεί να αντιλαμβάνονται και αν κάποιος είναι μέσα στο χώρο για να κλείσουν τον κλιματισμό. Ή αν ο εξωτερικός φωτισμός είναι επαρκής, παραδείγματος χάρη στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ώστε να αντιμάρονται τα φώτα μέσα στο αεροδρόμιο. Βέλτιστες τεχνολογίες. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για χίλια πράγματα, δεν έχει σημασία, αλλά ακόμα και η αλλαγή καυσίμου ή η αγορά ενός νέου εξοπλισμού, ο οποίος είναι λιγότερο ενεργοβόρος από τον παλιό, είναι σαφώς μία βελτίωση και εξοικονόμηση. Σήμερα θα μπορούσαμε δημοτικά αντλιοστάσια που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα διάσπαρτα, εάν τα αντικαταστήσουμε, να τα χρηματοδοτήσουμε από την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία έχουν σε σχέση με το παλιό. Το ίδιο ισχύει και για τα σανσέρ. Βέλτιστες πρακτικές. Εδώ θα μπορούσα να πω 2-3 πραγματάκια σαν παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, όλοι γνωρίζουμε σε ένα ξενοδοχείο, πάλι αυτό έχει να κάνει και με τους αισθητήρες, όταν φεύγουμε, το key card το οποίο το βάζουμε, το παίρνουμε μαζί μας και ουσιαστικά σβήνουν τα φώτα μέσα σε ένα δωμάτιο. Μια πολύ απλή πρακτική. Ένα πολύ απλό έξυπνο κόλπο με το οποίο κάνει το ξενοδοχείο εξοικονόμηση. Υπάρχει όμως ακόμα μια πιο φτηνή και πιο δραστική πρακτική. Ένα απλό ταμπελάκι
στον τοίχο του μπάνιου, το οποίο λέει σε 2-3 γλώσσες, ότι αν θέλετε να σας αλλάξουμε πετσέτα, πετάξτε την κάτω. Οπότε γίνομαι εγώ ο κριτής, το αν η πετσέτα μου είναι αρκετά βρώμικη, αν θέλω να μου την αλλάξουν ή όχι. Εγώ αποφασίζω. Και τι εξοικονομούμε? Εξοικονομούμε νερό. Εξοικονομούμε ενέργεια. Εξοικονομούμε πρώτες ύλες. Εξοικονομούμε εργασία. Εξοικονομούμε 1000 πράγματα, επειδή απλά μπήκε κάποια στιγμή ένα τομπελάκι στον τοίχο ενός δωματίου. Αυτή είναι ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Αλλαγή νοοτροπίας. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέχρι πριν από 6, 7, 8 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος, η ΔΕΗ στο site της είχε αναρτήσει ένα διάγραμμα με το οποίο επέρετο για το ότι δεν ακολούθησε τιμαριθμικά την αύξηση του τιμαρίθμου στα τιμολόγια της. Όχι μόνο όμως δεν ακολούθησε την αύξηση του τιμαρίθμου στη τιμολόγια της, δεν ακολούθησε και τις τιμές των διεθνώς των υδατανθράκων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τη δεκαετία του 80 το πετρέλαιο είχε 18 δολάρια το βαρέλι και σήμερα είναι σταθερά πάνω από τα 100. Άρα, θεωρητικά, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε αυτό να έχει κάποιον αντίκτυπο. Δηλαδή, η ΔΕΗ, η οποία μπορεί σε λίγο να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, χρησιμοποίησε το υπέδαφος της χώρας για να κάνουν η πολιτική μας κοινωνική πολιτική. Όμως, επειδή αυτό δεν έβγαινε σαν λογαριασμό, τα πληρώναμε μέσω των φόρων. Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Αυτός που χρησιμοποιεί την ενέργεια, αυτός πρέπει και να την πληρώνει. Το να έχουμε πολύ φτηνό ή στρεβλωμένα φτηνό κόστος ενέργειας, παραδείγματος χάρη στα νοικοκυριά, όθησε στο να βάλουμε περισσότερο φωτισμό από ό,τι χρειαζόμαστε, στο να πάρουμε ενεργοβόρες συσκευές. Γιατί να πάω να επενδύσω σε ένα inverter κλιματιστικό, αφού είναι πολύ φτηνότερο το άλλο, και πόσα χρόνια θα ζήσει, θα το πετάξω? Γιατί το ίδιο να κάνω με το ψυγείο μου, με το πιστολάκι μαλλιών, με 1000 άλλα πράγματα. Που τελικά οδηγούν ξανά πάλι στις μονώσεις, που τελικά οδηγούν ξανά σε μια ολόκληρη νοοτροπία κατανάλωσης ενέργειας χωρίς λόγο. Αυτή όλη η φιλοσοφία πρέπει να αλλάξει. Πάμε να δούμε πώς χρησιμοποιούν στο εξωτερικό την εξοικονόμηση. Green Flight, λέει Air France. Και τι λέει? Λέει ότι εγώ μετράω πλέον τους ρήπους μου, μετράω την ενέργεια που καταναλώνω αναθέσει και προσπαθώ να έχω Green Flight. Εξοικονόμηση. Ή το αεροδρόμιο του Heathrow προσομοίασε προσφάτως την μετακίνηση 70 εκατομμυρίων επιβατών με την κατανάλωση σε χάμπουργκερ, με αριθμό 50 χάμπουργκερ το χρόνο, περίπου 60 εκατομμυρίων Αμερικανών. Το ίδιο αποτύπωμα ενεργειακώς έχουν αυτά τα δύο πράγματα. Και όταν μιλάμε για αεροπορικές εταιρείες, εάν το Los Angeles, Νέα Υόρκη το κάνει κανείς με την Qatar Airlines, θα ξοδέψει 1,5 τόνο σε διοξείδιο του άνθρακα. Αναθέσει. Εάν το κάνει την ίδια διαδρομή με την United Airlines, θα πάει κοντά στους 7 τόνους διοξείδιου του άνθρακα. Η ίδια διαδρομή, ξαναλέω. Δεν είναι λοιπόν μόνο εξοικονόμηση καυσίμων. Είναι και ένα marketing tool. Ένα εργαλείο η εξοικονόμηση, η οποία μπορεί να μετρήσει και να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις που δοκιμάζουν σήμερα και στην Ελλάδα τα νερά, λέγονται ESCOs, Energy Saving Companies, οι οποίες τι κάνουν? Πάνε, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο και του λένε: θα σου κάνω ανακαίνιση, δεν θα βάλεις μία δεκάρα και θα χρηματοδοτήσω όλο αυτό το project από τη διαφορά του λογαριασμού σου της ΔΕΗ, θα μου εκχωρήσεις εμένα αυτά που πλήρωνες κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια και τη διαφορά του λογαριασμού του πετρελαίου που κατανάλωνες. Πέραν του πλεονεκτήματος ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου αποκτά ένα καινούριο ξενοδοχείο με καινούριους εξοπλισμούς, σε ασανσέρ, σε φωτισμό, σε θέρμανση, σε κλιματισμό, στα πάντα, σε μονώσεις, αποκτά και ο επελάτης που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο μια καλύτερη αίσθηση. Διότι η θέρμανση, παραδείγματος χάρη, με υπέρυθρη ακτινοβολία είναι καλύτερη από ότι με το κλιματιστικό που ξεραίνει τη μύτη. Πάμε τώρα στα αιωλικά. Αυτά που βλέπετε είναι σχεδόν 100 κάτι μέτρα από το ύψος της θάλασσας. Την επιφάνεια της θάλασσας. Τα αιωλικά, να ξέρετε ότι είναι κάτι για τα big boys. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς και όταν λέω εμείς, ούτε καν τους Έλληνες big boys. Διότι στο τέλος,
μετά τις αγοραπολισίες και ξανά αγοραπολισίες και ξανά τα mergers και τα λοιπά, στο τέλος θα καταλήξουν στα χέρια είτε μεγάλων κολοσσών ηλεκτροπαραγωγών του πλανήτη, είτε μεγάλων funds ασφαλιστικών ταμείων που θα τα έχουν ως αποκούμπι επενδυτικό. Και βλέπουμε ότι η εξέλιξη στην ομογενήτρια, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τεχνολογικώς, είναι απλώς να μεγαλώνει σε μέγεθος. Τίποτα άλλο. Σήμερα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, γι' αυτό και είναι κόκκινα αυτά, υπάρχει όμως σε ομογενήτρια 6,5 MW. 6,5 MW και περίπου, νομίζω, 100 κάτι, 110 μέτρα διάμετρο πτερωτής. Στις μικρές ανομογεννήτριες όμως υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Και στην έρευνα και στην τεχνολογία και στην εφαρμογή. Εδώ βλέπουμε μία ανομογεννήτρια η οποία είναι σαν τον γνωστό μας ανεμιστήρα. Το ίδιο πράγμα με χρήση της φιλοσοφίας της τουρμπίνας, δηλαδή σπρώχνω με ένα χωνί περισσότερο αέρα από ό,τι θα έπαιρνα κανονικώς. Vertical axis, δηλαδή κάθε του άξονα περιστροφής. Να ένα ωραίο παράδειγμα σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Αυτές εδώ οι ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα σήμερα σε κτίρια ή σε πάρκινγκ ή μέσα στον αστικό ιστό, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν από μικρές σχετικά ταχύτητες ανέμου. Όμως μέχρι σήμερα η ΔΕΗ στις αιτήσεις αυτές κοφεύει απλά. Απλά τις αγνοεί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θα τηρήσει αριθμούς πρωτοκόλλου, δεν θα τηρήσει, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως θα μπορούσαν και τα πανεπιστήμια μας να ασχοληθούν. Δεν είναι κάτι κοστοβόρο. Νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, παραγωγή. 100% ανανεώσιμη. Υδροηλεκτρικά φράγματα. Υδροηλεκτρικά φράγματα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Και αυτό γιατί, διότι τον τελευταίο καιρό έχουν πέσει όλο και περισσότερο στις επικρίσεις, κυρίως περιβαλλοντικών οργανώσεων, διότι το τοπίο στο οποίο επεμβαίνουν αλλάζει ριζικά. Οπότε, κατά πόσο θα έπρεπε να πάμε σε μεγάλα υδροηλεκτρικά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Η φιλοσοφία όμως είναι η ίδια και στα μικρά. Στην πραγματικότητα, εδώ είναι ένα υδροηλεκτρικό στο οποίο δεν βλέπει κανένας πουθενά νερό να ρέει. Δεν βλέπει ροή. Η ροή είναι ήσυχη. Και αυτό εκμεταλλεύεται στην πραγματικότητα μια υψομετρική διαφορά, η οποία γυρίζει μία τουρμπίνα και κάνει σε μία ηλεκτρική μηχανή ηλεκτρική ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.